Σας, κύριε Κιτσόνη, πείτε μας με ποιες ιδέες και μάχεστε σε αυτές τις εκλογές. Καταρχάς να πούμε ότι η Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδος συμμετέχει αυτόνομα στις εκλογές με ψηφοδέλτια σε όλη την επικρατεία. Έτσι, οι θέσεις οι δικές μας και οι ιδέες μας έτσι, προφανώς είναι της εξοικονοβουλευτικής αριστεράς και μέσα από τους αγώνες. Θεωρούμε ότι στην επικείμενη εκλογική μάχη πρέπει να ενισχύσουμε, να οργανωθούμε και να ψηφίσουμε την ΟΚΔΕ για να μπορέσουμε να διώξουμε την κυβέρνηση που έχει συνεχίσει την πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων όλων των προηγούμενων μνημονιακών κυβερνήσεων, έτσι και οδήγησε σε εγκλήματα όπως αυτό το ντεμπόν της εγκληματικής διαχείρισης που έκανε στην πανδημία με τους χιλιάδες νεκρούς, αφού κατάφερε να ξυλώσει έτσι το δημόσιο σύστημα υγείας. Η κυβέρνηση συμμετέχει στον πόλεμο στην Ουκρανία στέλνοντας εξοπλισμούς και μετατρέποντας τη χώρα σε μια απέραντη βάση του ΝΑΤΟ. Σκορπάει χρήματα σε αμυντικές δαπάνες, οξύνοντας διαρκώς τον ανταγωνισμό και με την Τουρκία. Λόγω όλων αυτών των εξόδων που έχει η χώρα για να θρέψει ντόπιους και ξένους πλούσιους, το Μάρμαρο καλούμαστε και το πληρώνουμε εμείς οι εργαζόμενοι, έχοντας μια τεράστια απώλεια αγοραστικής δύναμης σύμφωνα με τα στοιχεία της ΓΕΣΕΕ. Όλοι οι εργαζόμενοι που αμείβονται με 750 ευρώ χάσαν το 40% της αγοραστικής τους δύναμης λόγω της ακρίβειας. Ο μισός πληθυσμός φτωχαίνει, το 1% κατέχει το 56% του πλούτου. Έτσι, ένα στους τρεις νέους εργαζόμενους εργάζεται με 330 ευρώ, ενώ έχουμε και το νομοσχέδιο του Χατζηδάκη, το οποίο χτύπησε και άλλο τις εργασιακές σχέσεις, το οκτάωρο, την απεργία και ούτω καθεξής, ενώ ετοιμάζονται αυτή τη στιγμή με τους πληστηριασμούς έτσι να πάρουν και για 1.000 ευρώ χρέη ακόμα κατοικίας. Μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση, η κυβέρνηση, που είτε ήταν αυτή είτε κάποια άλλη η οποία θα καλούνταν να χειριστεί αυτή την κατάσταση, ενίσχυσε και έφτιαξε ένα τεράστιο κράτος έκτακτης ανάγκης, ένα τερατώδες κράτος, με συγχωρείτε, έκτακτης ανάγκης, που πέρασε σε μία σειρά μέτρα κατασταλτικά, όπως ήταν το νομοσχέδιο που κατέθεσε και ψήφισε για την απαγόρευση των διαδηλώσεων. Και είδαμε όλο αυτό το διάστημα τους μηχανισμούς κατασταλούς να δρούν ατιμόρυτοι. Είχαμε αρκετές δολοφονίες που ήρθαν από τις καταστικούς μηχανισμούς, όπως ήταν το Ρωμά, έτσι, και αρκετούς από αυτούς που βρίσκονται πλέον ελεύθεροι, όπως είναι και ο δολοφόνος του Χρηγορόπουλου ή ακόμα ο δολοφόνος της χρυσαυγήτικης συμμορίας Ρουπακιάς. Έτσι. Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να συγκρουστούμε και με τα δεκανίκια που υπάρχουν από τα δεξιά της κυβέρνησης, όλα αυτά τα κόμματα που είτε κατεβαίνουν ή όχι στις εκλογές, Ελληνική Λύση, Κόμμα Κασιδιάρη, είναι χρήσιμες λύσεις για αυτό το πολιτικό σκηνικό, και ταυτόχρονα είμαστε ενάντια και αγωνιζόμαστε για να μην αναδειχτεί ξανά το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, που μετατράπηκε σε μια ανοιχτή σε μνημονιακό κόμμα, έστρεψε το δρόμο στο Μητσοτάκη, έκανε ακριβώς την ίδια πολιτική με διδικοποιήσεις, επιδόματα φτώχας, ψήφισε του νομοσχεδίου Χατζηδάκη πτυχές και σημεία. Τα ίδια πάνω κάτω ισχύουν και για το Πασό, Κινάλ και όσο άλλα κόμματα έχουν συμμετάσχει σε μνημονιακές κυβερνήσεις. Έτσι και βλέπουμε όπως είναι αυτό το σκάνδαλο με το Qatar Gate που συμμετέχουν αρκετά μέλη του. Μάλιστα. Ναι, είχαμε μια πρώτη υποψήφιο στο νότιο τομέα με την Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδας. Δηλαδή, τι θέλετε σε αυτές τις εκλογές, με τι θα είστε ικανοποιημένος? Θα πούμε, ναι. Εντάξει, εμείς καταρχάς, έτσι ξεκινώντας από αυτό ή μάλλον από το σημείο που άφησα προηγουμένως, θέλουμε να αναδείξουμε έτσι και κάποια άλλα πράγματα για τα επίσημα πολιτικά κόμματα και όχι μόνο. Έτσι, να συμπληρώσουμε και για το ΚΚΕ κάποια πράγματα, ότι ο ρόλος του μέσα στους αγώνες, γιατί εμείς εκεί είμαστε, μέσα στους αγώνες δηλαδή, είναι να τους διαιρεί και να τους αποπροσανατολίζει. Το είδαμε αυτό, ας πούμε, στην κινητοποίηση των ντεμπών, που ήταν ενάντια στα αιτήματα των εθνικοποιήσεων. Θα πω και παρακάτω ποια είναι η δική μας θέση. Και τον είδαμε την ίδια ευκολία το ΚΚΕ να ψηφίζει μέσα στο κοινοβούλιο το 600 μπόνους για τους ένστολους, την ίδια στιγμή που, όπως ανέφερα και προηγουμένως, έτσι οι εργαζόμενοι, οι νεολαίοι και τα φτωχά λαϊκά στρώματα δεν βγάζουν το πρώτο δεκαπενθήμερο. Έτσι. Είμαστε ενάντια και σε εκλογικές συγκολήσεις όπως αυτές που γίνονται με το Μέρα 25. Έτσι, να πούμε και να θυμίσουμε ότι ο Βαρουφάκης ήταν ένας από τους κύριους υπαίτιους δικολόγησης που έγινε όταν ήταν υπουργός οικονομικός το 2015, έτσι, με την υπογραφή της παράτασης των μνημονίων. Έτσι, το σχέδιο Δήμητρα, ένας απαραίτητος όρος να είναι μέσα στο ευρώ. Έτσι, τώρα, οποιαδήποτε κυβέρνηση για εμάς προκύψει,
είτε είναι αυτοδύναμη, είτε είναι κυβέρνηση συνεργασίας, δεν λύνει κανένα πρόβλημα. Όλες οι κυβερνήσεις μέσα στο κοινοβούλιο, όλα τα κόμματα θέλουν να χειριστούν αυτή την κρίση, έτσι, να χειριστούν το πρόβλημα που υπάρχει επί της ουσίας της κρίσης, όπως είπα και προηγουμένως, και της ύψης των πλουσίων, όπως λέγεται και στην αριστερά ο όρος, του καπιταλισμού, του ίδιου του συστήματος δηλαδή. Έτσι, για εμάς χρειάζεται να απαλλαγούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Αμερική και τη ΗΠΑ, έτσι, που είμαστε προσκολλημένοι εκεί και είναι αυτοί που δημιουργούν πολέμους και μάλιστα τώρα βαδίζουμε και είμαστε μάλλον σε ένα τρίτο γενικευμένο παγκόσμιο πόλεμο, βλέποντας το μέτωπο της Ουκρανίας να εξαπλώνεται. Έτσι. Και ο στόχος μας είναι να δημιουργηθεί μια νέα επαναστατική πολιτική. Έτσι, τα συνθήματά μας είναι να πληρώσουν οι πλούσιοι και ότι οι ιδιωτικοποιήσεις δολοφονούν. Έτσι. Επιδιώκουμε μέσα από τους αγώνες και να αναδειχθεί αυτό μέσα από τις εκλογές, τις επικείμενες, την εθνικοποίηση των υπηρεσιών και όλων των υποδομών χωρίς καμία υποζημίωση σε αυτούς που τις έχουν αγοράσει, έτσι, το προηγούμενο διάστημα υπό εργατικό έλεγχο. Να γίνει δηλαδή κάτω από ένα εργατικό έλεγχο, έναν έλεγχο των εργαζομένων, να βγούμε από το ευρώ και την Ευρωπαϊκή Ένωση και να προχωρήσουμε σε εθνικό νόμισμα, να απεμπλακούμε και να βγούμε από το ΝΑΤΟ και να ενισχυθούν τα δημοκρατικά δικαιώματα, ξυλώνοντας αυτό το τερατώδες κράτος έκτακτος ανάγκης που έχουν φτιάξει όλες οι κυβερνήσεις μνημονιακές. Έτσι, κατεβαίνουμε λοιπόν στις εκλογές για να αναδείξουμε και να μπορέσουμε να βοηθήσουμε στην οργάνωση νέων αγώνων. Συμμετείχαμε και συμβάλαμε στους προηγούμενους αγώνες που έγιναν στα Τέμπη ή στην έκρηξη της Νέας Σμύρνης. Να συνδεθούμε και να κάνουμε κοινούς αγώνες με τους εργαζόμενους σε όλη την Ευρώπη, στην Πορτογαλία, στη Γερμανία ή στη Γαλλία, που υπάρχει μια παρατεταμένη έκρηξη πάνω από, εδώ, από ένα μήνα περίπου, έτσι, και να αναδειχτεί και κλείνω περίπου μια νέα αριστερή δύναμη, έτσι, η οποία μέσα από αγώνες και με ένα τέτοιο πρόγραμμα, ένα μεταβατικό πρόγραμμα, θα καταφέρει να καταργήσει την εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, να δημιουργήσει μια άλλη εξουσία, έτσι, να δημιουργήσει δηλαδή, γιατί τίθεται και θέμα εξουσίας για εμάς, την κυβέρνηση των εργαζομένων, όπου θα κυβερνούν οι εργαζόμενοι και όχι οι πλούσιοι. Να κλείσω λέγοντας ότι στο ψηφοδέλτιό μας συμμετέχουν μέλη διοικήσεων, σωματείων, συνδικαλιστές και εργαζόμενοι που έχουν σημαντική συμβολή σε απεργίες και τους αγώνες, φοιτητές και εργαζόμενοι ενεργοί στο φοιτητικό και εργατικό κίνημα, και το ψηφοδέλτιό μας συμβολίζει και αναδεικνύει και εκείνους τους αγώνες, εκείνο το κομμάτι της εργατικής τάξης που είναι μερική απασχόληση και κάθε είδους ελαστικής εργασίας, ανασφάλισης, άνεργους, μετανάστες κτλ., που αποσιωπάται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τη συνδικαλιστική γραφειοκρατία, δηλαδή τους επίσημους συνδικαλιστές, έτσι, και παίζουν και έπαιξαν ένα σημαντικό ρόλο σε όλα τα κινήματα. Έτσι, για αυτούς τους λόγους ζητάμε να ενισχυθούμε, έτσι, για την νίκη των εργαζομένων, για την αντεπίθεση των εργαζομένων και για μια επαναστατική αριστερά, ζητάμε να ψηφίσουμε και να στηρίξουμε την ΟΚΔΕ. Σας ευχαριστώ πολύ. Πάμε στο τι σημαίνει μια ψήφος, κύριε Κιτσόνη, στην οργάνωση κομμουνιστικών διεθνιστών Ελλάδος. Σημαίνει ενίσχυση. Όσο λιγότερο μπορούμε για να είναι κατανοητό. Ενίσχυση των αγώνων, ενίσχυση των σωματείων, ενίσχυση των κινητοποιήσεων και μια ταυτόχρονα, έτσι, αποδυνάμωση στους υπολείπους. Κύριε Βεργίτη,